Τα πάνω κάτω στην απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο αναμένεται να φέρουν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες εισχωρούν σταδιακά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Ινστιτούτο Εργασίας της Ομοσπονδίας Τραπεζοϊπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος εκπόνησε σχετική μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επιφέρουν απαραίτητος μείωση του αριθμού των εργαζομένων, όσο θα επιφέρουν την ανάγκη νέων δεξιοτήτων, κατάρτισης, συνεχούς ενημέρωσης, επανεκπαίδευση των εργαζομένων, που μπορεί να βελτιώσει και τις αποδοχές τους, αλλά και το εργασιακό τους καθεστώς. Την ίδια ώρα, μελετητές υποστηρίζουν πως θα υπάρξει σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας στις τράπεζες. Θα εμφανιστούν νέες μορφές απασχόλησης, όπως η λεγόμενη νομαδική εργασία. Δηλαδή πια οι τραπεζοϋπάλληλοι, αλλά και όλοι οι άλλοι υπάλληλοι, δεν θα εργάζονται αποκλειστικά σε ένα γραφείο, σε ένα χώρο, αλλά θα γυρνάνε σε διάφορους τόπους με έναν υπολογιστή στη μασχάλη. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με τις νέες συνθήκες απασχόλησης, με την πληροφορική δηλαδή, αντιμετωπίζουν ένα νέο φαινόμενο, το στρες στην εργασία, τους λεγόμενους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και οδηγεί ακόμα, μπορεί να πει κανείς, και σε αυτοκτονίες. Στην αγωνία τους τραπεζίτες να ρίξουν τα κόστη των τραπεζών, να εξοικονομήσουν χρήματα για να προχωρήσουν, να δώσουν τα δις που χρειάζονται για να προχωρήσουν οι ψηφιακές εφαρμογές, έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγο και αρκετό καιρό μια απίστευτη προσπάθεια, πρωτοφανή προσπάθεια, λόγω της μείωσης του κόστους και μείωσης του προσωπικού, αλλά κυρίως και μείωσης των καταστημάτων. Και έτσι έχουμε το πρωτοφανές φαινόμενο, ολόκληρες περιοχές της χώρας, νησιά, άγονες περιοχές, να μην έχουν καταστήματα τραπεζών να εξυπηρετηθούν. Τραπεζικές εργασίες χωρίς τον παράγοντα άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να γίνουν, δεν μπορεί να επιτελεστούν. Η ΟΤΟΕ φιλοδοξεί η συγκεκριμένη μελέτη να αποτελέσει τη βάση για την έναρξη του απαραίτητου κοινωνικού διαλόγου που, όπως υποστηρίζει, έχει καθυστερήσει.